θα ακολουθεί η ομάδα του επιθετικά με ένα pick and roll στην κορυφή. Μακάλουμ, Μιλοσάβλεβιτς, Νέντοβιτς, Μπρουκς και Όγκουστιν, οι πέντε που θα ξεκινήσει και ήταν άστοχος. Μάζεψαν οι Ισπανοί και η πρώτη τους επίθεση ήταν σε γρήγορο τέμπο. Ο Τζεφ Μπρουκ δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση, αλλά πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές λοιπόν στον Μπρουκς. Εδώ και τώρα ψάχνουν να βρουν και εκείνη το πρώτο του καλάθι. Ο Μίτσοφ δεν τα κατάφερε, δεν συγκράτησε όμως την μπάλα. Ο Όγκουστιν, η μπάλα έφτασε στον Μπρουκς χαμηλά και τελείωσε τη φάση. Κουσμίνσκας τώρα θέλει να πλησιάσει. Με το δεξί του χέρι σημάδευσε και αυτό σίδερο. 18-6. Μπρουκς μπροστά στον Κουσμίνσκας θα σκοράρει για το 18-8. Ίσως ο πιο δραστήριος παίκτης της ΙΑΘ. Μπρουκς άφησε την μπάλα στον Νέντοβιτς. Πάλι ο Αμερικάνος με τη βοήθεια του Σερμαντίνη. 10 τώρα ο Κουσμίνσκας. Μπρουκς δοκίμασε ένα σούτ από την κορυφή. 56-55. Επιθετικά οι δύο ομάδες έχουν εξαιρετικό ρυθμό. Ο Νέντοβιτς. Μπάλα θα φτάσει χαμηλά στον Μπρουκς. Αν και κόπιασε λίγο παραπάνω ο Αμερικάνος για να τη συγκρατήσει. Ένα σούτ μπροστά στον Κουσμίνσκας. Θα βρει στόχο. Ο Μίτσοφ στους 9. Ξεκίνησε με περισσότερη όρεξη το δεύτερο ημίχρονο από ότι στο πρώτο. Ο Νέντοβιτς στο σίδερο. Ο Μπρουκς προσπάθησε για follow και πήρε το φάουλ. Φωτικά ο Ταρζεύσκι θα του δώσει το χέρι. Εκείνος. Εδώ η προηγούμενη φάση. Δικαίωμα για δύο βολές των Μπρουκς. Πλέον επιλογή στις θέσεις των ψηλών. Τον Ντέγιαν Μούσλι. Ο Μούσλι πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Μπρόζε. Απέκτησε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα με το που ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. 66-59. Δίαφ. Ο Μπρουκς τον Νέντοβιτς. Ο Μπρουκς για τρεις, ξεμαρκάριστος. Μέσα. 66-62 από τον εκπληκτικό σήμερα Τζεφ Μπρουκς. Έφτασε τους 17. Κουσμίνσκας. Πλησίασε το τελείωμα του, δεν ήταν κάποιον. Προτίμησε πάσα στον Δίαφ. Μπάλα έφτασε χαμηλά στον Μπρουκς. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπρουκς πάνω σε άμυνα και αυτό μέσα. Ό,τι και να κάνει σήμερα ο Τζεφ Μπρουκς καταλήγει.